σούπες μυρωδάτες, σούπες θρεπτικές, σούπες εορταστικές. Δεν λείπουνε σχεδόν από κανένα τραπέζι. Σας ανοίγουνε την όρεξη για να πάτε και στα υπόλοιπα πιάτα, μιας και στις γιορτές δεν τρώμε και λίγα. Μία από αυτές θα κάνουμε τώρα, μία σούπα μανιταρό σούπα με πολλά, με τρία διαφορετικά μανιτάρια. Μπορείτε όμως να βάλετε και αφυδατωμένα μανιτάρια για να την κάνετε ακόμα πιο πλούσια και πιο θρεπτική. Πιο θρεπτική όμως θα την κάνετε βάζοντας τη δική μας εδώ, τη βιολογική πτισάνη που μας έρχεται, μια αρχαία σπορά κρυθαριού που μας έρχεται από τα Φάρσαλα, ναι, από την περιοχή της Θεσσαλίας. Θα βάλουμε φυσικά ελληνικότατο αγνό αλάτι μέσω λογγύου για να την κάνουμε όσο νόστιμη πρέπει να γίνει. Ζωμό από λαχανικά, από κότα ή ακόμα και ένα καθαρό νεράκι. Ούτως ή άλλως με αυτά που θα βάλουμε θα γίνει νόστιμη. Δεν θα είναι μια σούπα βελουτέ, θα είναι μια σούπα με ψιλοκομμένα τα λαχανικά μας, όπως το καρότο, το κρεμμύδι και φυσικά τα τρία διαφορετικά μανιτάρια. Στο τέλος, για να την κάνετε ακόμα πιο γκουρμέ, θα βάλετε αυτό εδώ το λάδι λευκής ή και μαύρης τρούφας. Για τη μανιταρόσουπα με λαχανικά και πτισάνη θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φρέσκα μανιτάρια ανάμεικτα της αρεσκίας σας, 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο ή συνδυασμός βούτυρου και ελαιολάδου, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 καρότα, 3 σκελίδες σκόρδο, 8 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών, μισό φλιτζάνι πτισάνι, μερικά κλαδάκια φρέσκο θυμάρι ή αποξηραμένο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ήρθε η ώρα να τη φτιάξουμε. Εγώ έχω κάνει μια προεργασία, έχω ψιλοκόψει το κρεμμύδι μου, το καρότο μου, έχω τρίψει και το σκορδάκι, το πιπέρι στο τέλος και το μόνο που μου έμεινε είναι να τα βάλω στην κατσαρόλα και μετά να ψιλοκόψω σε ζαράκια στο ίδιο ακριβώς μέγεθος με το καρότο και τα μανιτάρια μου. Ξεκινάμε γρήγορα να τη φτιάξουμε, να τη δοκιμάσουμε, να τη δοκιμάσετε και θα την κάνετε μόνο στις γιορτές καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, να μάθουν και τα παιδιά σας να την τρώνε, γιατί είναι full υγιεινή, full θρεπτική. Μανιτάρια, πτισάνι, λαχανικά, τι άλλο θέλετε. Ξεκινάμε. Φωτιά. Ελαιόλαδο. Συνδυασμός ελαιολάδου και βουτύρου, το ιδανικό. Τώρα αν θέλετε να ξεκινήσετε μόνο με ελαιόλαδο και να βάλετε στο τέλος σβήνοντας τη σούπα το βούτυρο, ακόμα καλύτερα. Αυτό βέβαια είναι στην επιλογή του καθενός. Περιμένω λίγο να φύγουν τα περιτά υγρά από την κατσαρόλα. Βάζω στην άκρη το λαδάκι. Σχεδόν να καλύψει. Μην την κάνουμε και πολύ λαδερή, ούτε πολύ βουτυράτη, να γίνει όπως πρέπει, υγιεινή, νόστιμη και θρεπτική και αρωματική. Λοιπόν, με τι ξεκινάμε. Φυσικά με το κρεμμύδι, να το γυαλίσουμε. Αφού βάλω και το υδρώσω αυτό εδώ το δικό μας, το μοναδικό, το αγνό αλάτι μεσολογγίου, εκεί είμαστε. Θα ανακατέψω. Δεν θέλω να πάρει χρώμα το κρεμμύδι, θέλω να το γυαλίσω το κρεμμύδι. Μια, δύο, τρεις στροφές και είμαστε εντάξει. Ίσα ίσα να κατεβάσει τα υγρά. Καρότο. Ανακατεύω και χαμηλώνω. Ωραία. Σκεπάζω την κατσαρόλα και αφήνω λίγο να κατεβάσουν και τα κρεμμύδια αλλά και τα καρότα τα ψιλοκομμένα όλη τους την υγρασία, έτσι ώστε όταν εγώ ψιλοκόψω τα μανιτάρια να είναι όπως πρέπει γυαλισμένα και να έχουν κατεβάσει, όπως σας είπα, όλους τους χυμούς τους, όλη την υγρασία, όλη την νοστιμιά από τα λαχανικά. Κρεμμύδι, καρότο. Και τώρα έρχεται το μανιτάρι. Σκόρδο δεν έβαλα, γιατί θα το βάλω τώρα και θα πικρίσει και θα μυρίσει έντονα και δεν θέλω, θέλω μόνο το άρωμα. Οπότε πάμε με μανιτάρια ψιλοκομμένα.
Μετά από 30 με 40 λεπτά το πολύ θα έχετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Έχω χαμηλώσει για να την ανακατέψω λίγο να δείτε. Έχει φουσκώσει και η πτισάνη μας. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι πτισάνη, το κριθάρι μας. Πτισάνη μια, ένα είδος μάλλον αρχαία σποράς κριθαριού. Λοιπόν, είμαστε όπως πρέπει. Έχω βάλει και το πιπέρι μου, στο αλάτι είναι τέλεια και όπως σας είπα και στην αρχή, τελειώνοντας, για να τη γυαλίσουμε και να την αρωματίσουμε, φρέσκο, φρεσκότατο βουτυράκι. Ανακατεύω, να πάει παντού να αρωματίσει τη σούπα και για να την αρωματίσετε ακόμα πιο πολύ, περισσότερο και να την κάνετε ακόμα πιο γκουρμεδιάρικη, στο τέλος και αφού σβήσετε την κατσαρόλα και πέσει τελείως ο βρασμός, θα μου προσθέσετε μέσα εδώ μια κοφτή κουταλιά της σούπας λάδι λευκής ή αντίστοιχα μαύρης τρούφας, ή και πάλι αν δεν αρέσει σε όλους η τρούφα, γίνει ένα ιδιαίτερο λάδι, έχει έντονα αρώματα, τα εθέρια έλαια είναι αρκετά έντονα και λίγο βαριά, θα βάλετε μερικές σταγόνες στο πιάτο σε όποιον αρέσει. Δοκιμάστε τη και θα αρέσει σε όλους. Απολαύστε αυτή εδώ τη μανιταρόσουπα, όχι μόνο στις γιορτές σας. Απολαύστε την καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα και είμαι σίγουρος ότι θα την ξεχάσετε πολύ δύσκολα.